Έχουμε μαζί μας το Γενικό Γραμματέα της Ένωσης για τη Μεσόγειο, ενός οργανισμού που γεννήθηκε με τη φιλοδοξία να ενώσει τους λαούς της Βόρειας και της Νότιας Μεσογείου σε ισότιμη βάση, αρχικά με επιχειρηματικές συνεργασίες και στη συνέχεια σταδιακά να εμπεδώσει την ειρήνη και την ευημερία στην περιοχή. Η χώρα μας που είχε πάντα ιδιαίτερο ρόλο στην Ανατολική Μεσόγειο έδωσε από την αρχή το δυναμικό παρόν συμμετέχοντας σε όλες τις διοργανώσεις του οργανισμού, ενώ τη θέση του αναπληρωτή Γενικού Γραμματέα έχει ο Έλληνας πρέσβης Σωτήρης Βαρουξάκης. Bonjour, messieurs. Καλημέρα σας κύριε Σαλής Μασί, καλώς ήλθατε στην Αθήνα. Ποιες είναι οι εντυπώσεις σας μετά τις συναντήσεις που είχατε με την ηγεσία του Υπουργείου Εξωτερικών και ποιο ρόλο πιστεύετε ότι μπορεί να παίξει η Ελλάδα στην Ένωση για τη Μεσόγειο? Η Ελλάδα είναι ένας σημαντικός εταίρος στην ευρωμεσογειακή συνεργασία. Η επίσκεψή μου εδώ εντάσσεται στο πλαίσιο των επισκέψεων που κάνω στις χώρες μέλη. Με τον Υπουργό Εξωτερικών Δημήτρη Αβραμόπουλο και τον αναπληρωτή Υπουργό Εξωτερικών Κουρκούλα, με τους οποίους είχα την τιμή να συναντηθώ, συμφωνήσαμε σε σειρά συγκεκριμένων δράσεων, προκειμένου να δώσουμε νέα όθηση στην ευρωμεσογειακή συνεργασία. Θέλω να υπογραμμίσω ότι εν ώψη της Προεδρίας που θα αναλάβει η Ελλάδα στην Ευρωπαϊκή Ένωση το πρώτο εξάμηνο του 2014, συζητήσαμε για την προετοιμασία που πρέπει να γίνει προκειμένου στη διάρκεια της ελληνικής Προεδρίας να δοθεί μια δυναμική στις σχέσεις της Ευρώπης με τις χώρες της Μεσογείου. Πιστεύετε ότι η αραβική εξέγερση μπορεί να παίξει ένα ρόλο στην πορεία της Ένωσης για τη Μεσόγειο? Πράγματι, ως οργανισμός πρέπει να αντιμετωπίσουμε τις νέες προκλήσεις και τις νέες προτεραιότητες που δημιουργούνται τόσο στον Μεσογειακό Νότο, με τη λεγόμενη Αραβική Άνοιξη, όσο και στο Μεσογειακό Βορρά, όπου οι ευρωπαϊκές χώρες είναι αντιμέτωπες με την οικονομική κρίση. Η Ένωση για τη Μεσόγειο βρίσκεται σε μια διαρκή προσαρμογή και προσπαθούμε να ανταποκριθούμε στις διαφορετικές προτεραιότητες των κρατών μελών. Για να είμαι πιο συγκεκριμένος, μετά την εκδήλωση της Αραβικής Άνοιξης, θέσαμε σε εφαρμογή ένα εργοτάξιο για τη δημιουργία θέσεων απασχόλησης, ακριβώς γιατί είδαμε ότι ήταν προτεραιότητα για τις αραβικές χώρες της Μεσογείου. Αυτό έρχεται βέβαια να συμπληρώσει τις δράσεις που έχει αναλάβει η Ένωση για τη Μεσόγειο στους τομείς των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, των μεταφορών του περιβάλλοντος. Ποια είναι τα σχέδια του οργανισμού για το μέλλον? Θέλουμε να υλοποιήσουμε συγκεκριμένα σχέδια που να προάγουν την περιφερειακή συνεργασία, γιατί δυστυχώς η περιφερειακή συνεργασία και ολοκλήρωση στη Μεσόγειο παραμένει αδύναμη. Θέτουμε λοιπόν σε εφαρμογή συγκεκριμένα projects προκειμένου να προωθήσουμε την περιφερειακή συνεργασία χωρίς να χάνουμε από τον ορίζοντα και τον πολιτικό στόχο που είναι η ενδυνάμωση της ειρήνης και της σταθερότητας στη Μεσόγειο.